θέλει. Τα γιανουλάκια τη φέρανε, Γιώργο. Εκπλήξει τώρα. Δηλαδή, γιατί τώρα αυτό. Υποστηρίζει ο Κραουνάκης την αυθεντικότητα τη Θανή. Καλά κάνει ο άνθρωπο. Ο Γιώργο, γιατί μα είναι ποιο μα αγαπά περισσότερο από του δυο σα ή ποιο μα μισεί ή ποιο μα γλύφει. Για να καταλάβω, γιατί αυτή είναι η ουσία του θέματο τώρα. Η αξιοπρέπεια, Γιώργο, κάτσε μια στιγμή τώρα. Είστε ένα αξιοπρεπή δηλαδή. Δηλαδή, εάν είστε φίλοι μας, είστε ψεύτικοι φίλοι μας, να το ξέρουμε. Αν δηλαδή, να μην σας κάνω κανένα ξαλεκάλε στο σπίτι μου ή να μην πάμε πουθενά, Δημήτρο, γιατί εδώ είναι μεγάλο θέμα. Ποιο θέμα, Δημήτρο. Χαίρεστηκα εγώ για τη διαφήμιση. Εδώ προέκυψε ένα θέμα από τη συζήτηση. Εδώ προέκυψε ένα θέμα. Εδώ προέκυψε ένα θέμα. Κάνουμε κοπή, αγάπη. Δεν λέει μια γνώμη σα, γιατί λέει πε Γιώργο. Να πει τι θέλει, σα χωρί να λέει πε Γιώργο. Τι πε Γιώργο. Εγώ λέω πε φέι και στην τελική δεν λέει πε φέι. Πήτρε το Γιώργο. 3-0. Το θέμα ποιο είναι, γιατί, να ρωτήσει γιατί φέρει. Έχεις νεύρα από το πρωί. Δεν είναι μεγάλα. Είναι ψεύτικη αγάπη. Ξέρουμε γιατί έχει νεύρα. Το ξέρουμε γιατί. Γιατί δεν είσαι. Δεν μπορώ να το πω στη δημόσια τηλεόραση. Όλη η Ελλάδα το ξέρει. Πάλι δεν είμαστε δημόσια. Πάλι δεν πάω το. Όχι, δεν είμαστε. Δημόσια στην τηλεόραση. Α, αυτό εντάξει. Δημοσία ο Δοτικοφανέ επί μακρόν. Γιατί έχει νεύρα από το πρωί. Δεν είναι μεγάλα. Γιατί. Μη με τρελαίνει γιατί ακούσει πάλι ο πατέρα δεν θα πάω να φάω το Σαββατοκύριακο σπίτι. Γιατί όμω. Ότι λε καλέ. Κάτι έγινε. Να μ' αφήσεις. Κάτι συνέβη. Γιατί εχθές δεν βγήκε μαζί μας. Δουλεύαμε, βγήκε αλλού. Τώρα αυτά που λες, τι είναι που σε έβγαλε σε κρίση η φιλίας. Τι είναι αυτά που είπες. Άστο είναι μόρτο. Αυτές αμφιβολίες. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Άμα έχεις και παράπονα από εμάς. Για να λέει αυτός κάτι θα ξέρει. Τι να ξέρει. Εγώ θα πάω την άκλα. Παιδιά, βολευτήκατε, έμαθα. Βολευτήκατε, έμαθα. Πού βολευτήκατε. Τζάμπα, δεν κάνουμε τώρα τη διακοπή. Τι είπε, τι είπε. Κάτσε. Μα κάλεσε να πάμε, δεν είπε ότι θα μα τα πληρώσει. Αυτό έλειπε να πληρώσετε κιόλα. Δεν το ξέρω εγώ. Και τι είπε. Να μου το διευκρινίσει. Είπε σήμερα. Γιώργο, φέ με το Γιαννάκι, ελάτε. Εγώ ελάτε, θα δεν πάω να πει ελάτε. Αλλά άμα πάτε. Και πληρώσετε. Εγώ δεν πρόκειται να πάω. Εγώ μη σου πω τώρα τι θα κάνω. Εγώ θα κάτσω. Γιατί φέ μου, αν θε να καλέσει κάποιον. Τον παίρνει τηλέφωνο και εδώ στο διότι κινητό που το ξέρει η Ελλάδα. Έλα ρε! Τώρα ναι, πέφτασε! Ναι, σε αυτό θα είμαι κλακαδόρος! Από την ώρα σε προσκλήσεις, εντάξει, και εγώ καλό το σύμπαν στην Τίνο το καλοκαίρι, εντάξει, έτσι. Γιώργο, σου έκανε δημόσιο κάλεσμα. Αν κάποιον τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω έλα. Και εμείς έχουμε κάνει δημόσιο κάλεσμα, δεν έχουμε πει. Ένα χαρά και ήταν μια πλάκα, αλλά δεν ήταν ουσία αυτό. Για να ακουστώ πρέπει να μιλάω δυνατά. Παρακαλώ, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη τα πίνα. Έτσι, δηλαδή αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δηλαδή μιλάει όποιος μιλάει δυνατά. Όχι, Φέη μου, συγγνώμη. Τώρα, Φέη, τρία χρόνια. Είναι εσύ η γνώμη ή πιο σωστή. Πες τα, Φέη, κορίτσι μου. Το δίκιο φωνάζει. Πες μας, Φέη, να δούμε, λέω, πώς είναι το κάλεσμα που έκανε. Δεν σε έμαθα, σε ρωτήσω. Ναι. Θέλει τόσο πολύ να το δει αυτό το μέρος. Βρε, Γιώργο μου, πραγματικά πάρε τη Φέη, πάρε και το μωρό και να πάρτε με ένα τηλέφωνο, κανονίσουμε να έρθετε. Τι ρωτάς, έλα να το δεις από κοντά. Πηγαίνετε, παιδιά, άμα θέλετε. Τι ήταν αυτό το πράγμα, του είπα και για τη φωτογραφία που έχει βγάλει ότι έχει σκοτώσει όλα τα συμμαθητάκια που ήταν έτσι. Λέω, δεν έμεινε συμμαθητάκι στην τάξη, λέω, Γιώργο μου, ε. Του είπα και για το περιοδικό τότε που είχε πει τα καλά τα λόγια για τη φωτογραφία. Α, του το πει και αυτό δεν χαρίστηκε πουθενά. Πήγε φιλοξενούμενη, έπρεπε να είσαι και εσύ ευγενική. Τι σημασία, λέω, μια φορά θα βρεθούμε, άιντε να το 2055. Του λέω συγγνώμη, είναι να τον άλεζε το περιοδικό ότι δεν θα το πάρει στην τουαλέτα. Εγώ παίρνω, λέω, το κοινή και κοινωνία στην τουαλέτα. Νομίζω ότι γουστάρω τα σέτερ. Παίρνω. Ούτε καν μας κάλεσε, είπε πάρτε με τηλέφωνο για να έρθετε. Δεν έγινε τέτοιο. Να χρειαστούμε για την κλίση δηλαδή. Να χρειαστούμε για την κλίση. Πάρτε με τηλέφωνο. Δηλαδή, έλεγε, πάρτε με τηλέφωνο. Εννοεί η γυναίκα ότι αν ενδιαφέρεστε να πάτε. Δεν είπε αυτό. Αν ενδιαφέρεστε είπε, να πάτε. Επειδή ρωτούσαμε την Κατερίνα για το πώς περνάει και γιατί έλεγε η Κατερίνα ότι πάει με νεγάκι στα άχαλα κτλ. Και εμείς ρωτούσαμε, λέει αφού θέλετε να μάθετε, σας προσκαλώ, πάρτε με ένα τηλέφωνο να κανονίσετε να φύγετε. Επειδή ρωτούσαμε, όχι επειδή. Επειδή το ήθελε. Έχουμε πει εμείς τι ώρα που είναι τα άχαλα. Άρα με το ζόρι σας καλεί. Άρα μην πάτε. Δεν μας... Εγώ θα πάω. Πώς θα πάω. Ινωνά, Ινωνά! Ποιος θα πληρώσει. Δεν με νοιάζει. Γιώργο, εκεί πέρα, επειδή γίνονται περίεργες καταστάσεις, μην κάνε κι άλλες, μην τις στείλεις. Είστε χαζοί που δεν θα πάω. Μην τις στείλεις μόλις στα άκρα, είναι επικίνδυνα. Όλη μέρα στα περιοδικά. Όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Γιώργο. Όλη μέρα στα περιοδικά διαβάζω για τη Μενεγάκη και πώς πάει και τις φωτογραφίες και τα λοιπά. Δεν θα πάω να τα δω που κοντά πώς είναι τα άκρα. Εσύ κάτι, η Μενεγάκη θα μας δεν πάει στην Ακρόπολη. Που διαβάζει και διαβάζει και θα τα απαντήσει. Λοιπόν, Φέη μου, θα βρούμε μια μέση λύση. Γιώργο, θα πάμε με το φουσκωτό. Θα πάμε με το φουσκωτό το καλοκαίρι. Θα πάμε με το φουσκωτό το καλοκαίρι. Διαβάζω και θέλω να τα δω. Θα πρέπει να μιλήσει, διαβάζω την ποιότητα. Να μιλήσω, να μιλήσω. Να μιλήσω, να μιλήσω. Να μιλήσω. Για την Ακρόπολη, είπα, δεν σου είπα για το φουσκωτό. Να μιλήσει ποιοτικό. Δεν σε νοιάζει. Ναι, του ποιοτικού εσύ. Ναι, όχι, θα πάμε και γλυκά προσκύνημα. Συγγνώμη, θα πάω προσκύνημα στα άκρα. Μάτα ρε, λίγο να μιλήσει. Θα βγουν να με και πλανώδη, θα βγαίνουν σουβλάκια και θα βγαίνουν και φυλαχτά από τα άκρα. Επιγόντω πρέπει να το κάνει. Συγγνώμη. Μίλα, Γιώργο. Πες τι θέλετε. Δεν μπορώ, τώρα ξενέρωσα. Εσύ ξενέρωσες. Πάμε παρακάτω. Να πάμε.